Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 5 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για να τεθούν οι βάσεις, ώστε σε ένα βάθος χρόνου 3 έως 5 ετών η Ήπειρος να αποκτήσει ένα νέο σύγχρονο, σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές, σοφρονιστικό κατάστημα. Η αναγκαιότητα αυτή που έχει κατά κόρον επισημανθεί από το σύνολο των τοπικών φορέων αλλά και από τους κρατούμενους των φυλακών Σταυρακίου που συμμετείχαν πρόσφατα στην απεργία πείνας διαρκείας των κρατουμένων σε όλα τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας βρήκε τελικά ευήκοο νους και όπως γνωστοποιήθηκε από την Ομαρχία υπάρχει θετική απάντηση στο αίτημα. Το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού καταστημάτων κράτησης που εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Επιτροπής προβλέπει ένα νέο κατάστημα στην Ήπειρο. Σε έγγραφη απάντησή της η Θέμης Κατασκευαστική προς την Ομαρχία Ιωαννίνων επισημαίνει ότι η περιοχή ανέγερσης δεν έχει προσδιοριστεί γιατί μέχρι στιγμής δεν προσφέρθηκε από τοπικούς φορείς κάποια έκταση που να ανταποκρίνεται από κάθε άποψη στις προδιαγραφές για τη δημιουργία αντίστοιχου χώρου κράτησης. Στην απάντηση που υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νικηφόρος Τζατζάκης, τονίζεται πως οι προδιαγραφές για τον χώρο δημιουργίας του καταστήματος είναι να βρίσκεται σε προσπελάσιμη και κεντροβαρική κατά το δυνατόν θέση, η συμβατότητά του με υφιστάμενες ή προγραμματισμένες χρήσεις γης, η αποδοχή της τοπικής κοινωνίας όπως αυτή εκφράζεται από τους θεσμοθετημένους φορείς και η θέση εκτός του αστικού ιστού, αλλά σε λειτουργική απόσταση από αυτόν. Η τελευταία παρέμβαση του νομάρχη Ιωαννίνων Αλέξανδρου Καχρημάνη έγινε στις 25 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία είχε εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αποσυμφόρεση των φυλακών. Αναφερόμενος στην απάντηση της εταιρείας, ο κύριος Καχρημάνης εξέφρασε την ικανοποίηση για την καταρχήν θετική ανταπόκριση της πολιτείας στο αίτημα για κατασκευή νέων φυλακών στα Γιάννενα. Μεταξύ άλλων τονίζει: οι προσπάθειες και οι πιέσεις της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης απέδωσαν καρπούς και στο μεγάλο αυτό ζήτημα. Αποδεικνύεται επίσης πόσο σημαντική και προνοητική ήταν η κίνησή μας να ζητήσουμε από τους ΟΤΑ του νομού Ιωαννίνων εδώ και αρκετούς μήνες να υποδείξουν χώρους ώστε να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε σχετικές διαδικασίες όταν δοθεί η έγκριση από το Υπουργείο.